Αδελφοί, ο στέκνα φωτός περιπατείτε. Αυτό είναι το μήνυμα που μας στέλνει σήμερα ο Απόστολος Παύλος και το στέλνει προς όλους τους χριστιανούς και σε όλα τα παιδιά και τα πλάσματα του Θεού. Αλλά και ο Κύριος μας στο σημερινό Ευαγγέλιο μας ομιλεί για την ακρίβεια του βίου που πρέπει να χαρακτηρίζει τα παιδιά του Θεού, ώστε να έχουν ως παιδιά του Θεού ακρίβεια βίου, καθαρότητα βίου, αγιότητα βίου και ασκανδάλιστον συμπεριφορά. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση, μας λέγει ο Κύριος, να γινόμαστε αφορμή προσκόμματος και σκανδάλου στον αδελφό μας. Να έχουμε προσεκτική ζωή και έχουμε ευθύνη πότε, όταν με τον απρόσεκτο βίο μας, με τα περιτά μας λόγια, με την απρόσεκτη συμπεριφορά μας γινόμαστε αφορμή κάποιος αδελφός μας να σκοντάψει. Δεν ακούτε πολλές φορές που λένε «Μπα, αυτός έκανε αυτό, μα αυτός πάει και στην εκκλησιά, αυτός και θρησκεύει, αυτός κάνει και μεγάλες μετάνοιες, κάνει και το θεοφοβούμενο. Άρα όλα αυτά που λέγει είναι παραμύθια και ο αδελφός μας σκοντάφτει στη δική μας λαθασμένη τοποθέτηση και στην απρόσεκτη συμπεριφορά μας. Βεβαίως μας συνιστά ο Κύριος να μην γίνουμε ποτέ αφορμή και σε καμιά περίπτωση να σκανδαλίσουμε κανέναν άνθρωπο. Αλλά και σε αυτούς που σκανδαλίζονται συνιστά να προσέχουν το δικό τους βίο και τη δική τους ζωή και συμπεριφορά και να μην σκοντάφτουν στα δικά μας λάθη που και εμείς ως άνθρωποι όπως και αυτοί μπορεί να σκοντάφτουμε, να πέφτουμε και χωρίς να το θέλουμε να γινόμαστε αφορμή να δικαιολογήσουν και αυτοί τη δική τους την πτώση. Ένοχος είναι ο άνθρωπος που σκανδαλίζει, αλλά δεν είναι ο αθώος και ο άνθρωπος εκείνος που σκανδαλίζεται, εξίσου και εκείνος ένοχος. Αυτόν που όλοι μας οφείλουμε να μιμούμεθα είναι ο Κύριος. Αυτός είναι ο αναμάρτητος, αυτός είναι ο ακυλίδωτος, αυτός δεν επίησε αμαρτία, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αυτός είναι και το πρότυπο της ζωής μας. Σε αυτόν δίνουμε όλοι μας αναφορά. Επομένως, όλοι εμείς οι άλλοι οι άνθρωποι έχουμε και την καλή μας σελίδα, έχουμε και την κακή μας σελίδα στη ζωή. Έχουμε την καλή την όψη, αλλά έχουμε και την ανάποδη. Έχουμε τα προτερήματα, αλλά έχουμε και τα ελαττώματα. Έχουμε τις αρετές μας, αλλά έχουμε και τις αδυναμίες μας. Εμείς δεν πρέπει να στεκόμαστε
κριτικά απέναντι τη ζωή του αδελφού μας. Αλλά εάν βλέπουμε κάποιο καλό, να το μιμούμεθα. Αν βλέπουμε στον αδελφό μας κάποιο κακό, να αρνούμεθα να το μιμηθούμε. Επομένως, δεν πρέπει να σκανδαλιζόμαστε και ούτε να σκανδαλίζουμε. Προσεκτική ζωή. Γιατί αυτός που έχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του έχει ακρίβεια βίου, έχει καθαρότητα βίου, είναι μακρόθυμος, ζει στην αλήθεια, ζει μέσα στο φως. Ο στέκνα αυτός περιπατείται και όταν έχουμε το φως στη ζωή μας δεν σκοντάφτουμε. Εάν όμως σκοντάψουμε, να αναζητήσουμε την αιτία γιατί σκοντάφτουμε. Εάν το χέρι σε σκανδαλίζει, κόψε το χέρι. Είναι προτιμότερο να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών με ένα χέρι παρά με δυο χέρια και στη γέννα του Περός. Εάν σε σκανδαλίζει ο οφθαλμός, βγάλε το μάτι προκειμένου να πας στη γέννα του Πυρός. Με δυο μάτια προτίμησε στην αιωνιότητα, στον Παράδεισο με ένα μάτι. Δεν λέει να βγάλουμε τα μάτια, αλλά να κόψουμε τα πάθη αυτά, τις αδυναμίες αυτές, τα ελαττώματα αυτά, τα αμαρτήματα εκείνα που μας γκρεμίζουν και γίνονται αφορμή τα πάθη μας και τα ελαττώματά μας να σκανδαλίζονται οι αδελφοί μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Έγειρε ο καθεύδων και ανάστα εκ νεκρών και επιφαύσισι ο Χριστός». Σύ που πέφτεις, σήκω. Οι πτώσεις είναι μια αδυναμία. Οι πτώσεις είναι ένα πάθος. Οι πτώσεις είναι ένα μνήμα. Είναι μια νέκρωση. Όποιος την αμαρτία πράττει, είναι σαν να πεθαίνει, γιατί τα ψώνια της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Σήκω πάνω, λέγει ο Απόστολος Παύλος, από το μνήμα σου έγειρε ο καθεύδον τον αιώνιο ύπνο της αμαρτίας και ανάστα εκ των νεκρών. Εδώ είναι ο αγώνας μας, αδερφοί μου, γιατί όλοι μας πέφτουμε και όλοι μας σκοντάφτουμε. Όλοι μας έχουμε αδυναμίες και όλοι μας έχουμε ελαττώματα. Κανένας δεν είναι αναμάρτητος. Επομένως, όλοι μας πολλές φορές μπαίνουμε στο μνήμα της αμαρτίας, αλλά η φωνή του Χριστού ακούγεται και σήμερα. Έγειρε ο καθεύδον και ανάστα εκ νεκρών και επιφάψισι ο Χριστός. Θα σε φωτίσει ο Χριστός. Άλλωστε, η παρούσα ζωή είναι ζωή αγώνος, είναι ζωή μάχης, είναι ζωή πάλης, είναι ζωή πολέμου και πρέπει όλοι μας να κάνουμε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο, να νεκρώσουμε μέσα μας τα πάθη, να νεκρώσουμε τις αδυναμίες μας, να νεκρώσουμε τον παλαιόν άνθρωπον για να αναστηθεί ο νέος άνθρωπος, ο φωτισμένος, ο ενάρετος, ο αγιασμένος, ο άνθρωπος που ομοιάζει με τον άγγελο που δεν σκοντάφτει και δεν κάνει την αμαρτία. Τότε ο στέκνα φωτός περιπατείται, μη ως άσοφη, αλλά σοφή, εξαγοραζόμενη των καιρών, ότι ημέρε πονηρέ εισή. Και ακόμη μας είπε, αδελφοί μου, ο Κυριός μας στο σημερινό Ευαγγέλιο, πως όταν δούμε τον αδελφό μας να πέφτει, να αμαρτάνει, δεν πρέπει να τον πετροβολούμε.
μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, αλλά μας υπέδειξε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζομαι τον πεσμένο αδελφό μας. Σήμερα έπεσα εγώ, αύριο θα πέσεις εσύ, την άλλη θα πέσει ο αδελφός μας. Αλλά τον πεσμένο αδελφή μου ποτέ σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να τον πετροβολούμε, να τον συκοφαντούμε και να τον διασύρουμε, έστω κι αν έχουμε αποδεκτικά στοιχεία της ενοχής του. Τι πρέπει τότε να κάνουμε? Όχι μοναχά δεν πρέπει να τον πετροβολούμε, γιατί ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτο. Έτσι είπε ο Κύριος μας στους κατηγόρους μιας αμαρτωλής γυναίκας που τον έφεραν να τη δικάσει και να βγάλει την απόφαση. Μπρος τους λέγει, όποιος έρχει χέρια καθαρά, εφαρμόστε τον νόμο. Πετροβολήστε αυτήν τη γυναίκα την αμαρτωλή, αφού ο νόμος σας παρέχει αυτό το δικαίωμα. Αλλά όταν σήκωσε τα βλέμματά του, όλοι είχαν φύγει, γιατί κανένας δεν είχε χέρια καθαρά να πετροβολήσει, να δικάσει και να καταδικάσει αυτήν τη γυναίκα. Και ο Κύριος μας έδωσε την άφεση στη γυναίκα την αμαρτωλή και την είπε από εδώ και πέρα πλέον να μην αμαρτάνει. Τι κρίνεις τον αδελφό σου, αφού εκείνος πέφτει σε αυτό το ελάττωμα και εγώ πέφτω στο άλλο και εσύ πέφτεις σε κάποιο άλλο? Είδαμε τον αδελφό μας πεσμένο. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, να προσευχηθούμε για αυτόν. Να τον χαριτώσει ο Θεός. Να τον φωτίσει το Πνεύμα το Άγιον. Να αντιληφθεί την πτώση του και να πάρει κουράγιο και δύναμη με τη χάρη του Θεού. Να σηκωθεί, να αγωνιστεί, να παλέψει και σε κάποια φάση να νικήσει. Και ύστερα τι πρέπει να κάνουμε ακόμα? Να πάρουμε τον αδελφό μας και να του πούμε, όταν είμαστε οι δυο μας, χωρίς να υπάρχει τρίτος, αδελφέ μου, από αγάπη θέλω να σου μιλήσω. Αυτό που έκανες χθες είναι αμαρτία. Δεν ταιριάζει σε σένα τον άνθρωπο να πέφτει τόσο χαμηλά. Να του δείξουμε τη στοργή μας, την αγάπη μας και την αγωνία για την πτώση. Να του δώσουμε το χέρι να σηκωθεί και να περπατήσει. Και αν δεν μας ακούσει, τότε λέγει ο Κύριος να πάρουμε και ένα δεύτερο πρόσωπο. Να έχουμε και ένα μάρτυρα την ώρα που θα το μιλήσουμε για το σφάλμα αυτό, τι, να βοηθήσει κι αυτός, ίσως και ντραπεί και τον αδελφό μας και θελήσει και αποφασίσει να διορθώσει το βίο του. Και όταν και πάλι δεν μας ακούσει, τότε να πούμε στην Εκκλησία. Θα το πούμε εκεί που πρέπει, στα αρμόδια όργανα της Εκκλησίας, να λάβουν γνώση και να χρησιμοποιήσουν τα μέσα του αγιασμού, τα μέσα της αφυπνίσεως, τα μέσα που θα τον συνετίσουν, θα τον βοηθήσουν να σταθεί όρθιος και να περπατήσει και αυτός επάξια. Βλέπετε αδελφοί μου, πόσο λανθασμένα κινούμαστε πολλές φορές όταν βλέπουμε ανθρώπους τους οποίους εκτιμούμε και ανθρώπους που βρίσκονται και στο χώρο της Εκκλησίας ή και φορούν ακόμη και το τιμημένο ράσο το οποίο κυλιδώνουν. Δεν είμαστε εμείς οι δικαστές. Είμαστε και εμείς συναμαρτωλοί και πονούμε και θέλουμε να βοηθήσουμε για να σταθεί σωστά ο αδελφός μας. Και τέλος, αδελφοί μου, μας ομιλεί
ο Κύριος για ένα μυστικό όπλο που έχουμε όλοι μας. Γι' αυτό ήρθαμε κι εμείς σήμερα εδώ στο Υπερόν. Στο Υπερόν ήταν οι μαθητές και δέχθησαν την επίσκεψη του Παναγίου Πνεύματος. Και είπε ο Κύριος, όπου είναι δυο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Ήρθαμε εδώ, γιατί εδώ είναι ο Χριστός, είναι ανάμεσά μας. Αοράτος βρίσκεται παρόν ο Κύριος και ήρθαμε μαζί με τον Κύριο να ψάλουμε και να δοξολογήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Και ό,τι του ζητήσουμε, όταν δύο άνθρωποι, μας είπε, συμφωνήσουν και προβάλλουν ένα αίτημα, τότε αυτό το αίτημα γίνεται εις ακουστόν στον Πατέρα μου τον εν της ουρανής. Γι' αυτό συγκεντρωνόμαστε εδώ στο υπερόν της Εκκλησίας να ενώσουμε όλοι μας τις προσευχές μας και να παρακαλέσουμε ο ένας για τον άλλον, να προσευχηθούμε για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας, για τους αδελφούς μας, για τους πονεμένους, για τους πεινασμένους, για τους κατατρεγμένους, για τους αρρώστους, για τους άρχοντες, για όλους τους ανθρώπους. Εδώ όλων μας η προσευχή ενώνεται και φτάνει στο θρόνο του Τριαδικού Θεού και τα αιτήματα που στέλνουμε όλοι μαζί είναι δυνατά, σαν τους πυράβλους, όχι αυτούς που καταστρέφουν και εξαφανίζουν αθώους και αμάχους ανθρώπους, αλλά σαν πύραυλος πνευματικός που διασχίζει τη στρατόσφαιρα, μεταβαίνει στο θρόνο του Θεού και τα αιτήματά μας γίνονται εις ακουστά και αποδεκτά. Αδελφοί μου, το μήνυμα της σημερινής ημέρας, να ζήσουμε όλοι μας πνευματοφόρη ζωή, να ζήσουμε όλοι μας με πνεύμα Άγιον, να ζήσουμε όλοι μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, συνιέντεστη το θέλημα του Θεού, να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού και να προσαρμόσουμε τους κτύπους της καρδιάς μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και την πορεία της ζωής μας, όχι κόντρα, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ό,τι θέλει ο Θεός, όπως θέλει ο Θεός, όταν θέλει ο Θεός, εμείς θα πορευόμεθα κάτω από το βλέμμα και τη σκέπη του Θεού και θα αγωνιζόμαστε ώστε στη ζωή αυτή να μην είμαστε αδρανείς, να μην είμαστε απλοί θεατές της ζωής, αλλά τίμιοι αγωνιστές, αγωνιστές του Πνεύματος, αγωνιστές της αρετής, αγωνιστές της αλήθειας, αγωνιστές της αγιότητος, αγωνιστές για να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Βιαστές της Βασιλείας των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και όσοι αγωνίζονται και παλεύουν και μάχονται, αυτόν η σωτηρία είναι βεβαία με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Ήθε, αδελφοί μου, ο Κύριος μας να μας αξιώσει όλους να ζήσουμε υποδειγματικών βίων, να περπατούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ως πνευματοφόροι και αγιοφόροι πιστοί και χριστιανοί να οδεύουμε το υπόλοιπο της ζωής μας, ώστε να έχουμε τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Αμήν.